Μπορεί να βρίσκονται τώρα σε συνομιλίε Τούρκοι και Αιγύπτιοι με σκοπό την εξομάλυνση των σχέσεών του, αλλά είναι γνωστό ότι αυτέ αφορούν μία ελάχιστη συνεννόηση, ενώ η εξέλιξη τίνει σε νέα πιθανή διακοπή επαφών αφού οι Τούρκοι δεν αλλάζουν ρότα στα νέα οθωμανικά σχέδιά του. Την ίδια στιγμή, Κάιρο και Ουάσιγκτον μιλούν σοβαρά αυτή τη φορά για επέκταση τη στρατιωτική συνεργασία του λόγω τεράστιων συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ετοιμάζουν μεγάλη κοινή άσκηση. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι στο Κάιρο ανέφεραν την επικείμενη υπογραφή συμφωνία πλαισίου που θα αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη διμερή αμυντική σχέση μεταξύ τη Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρξαν πολλέ τάσει στην πορεία προ αυτού του στενότερου στρατιωτικού δεσμού, λέει ο Μοχάμεντ Κασίου, Αιγύπτιο καθηγητή μελετών εθνική ασφάλεια στη Στρατιωτική Ακαδημία Νάσερ. Η Αίγυπτος αποκτά μεγαλύτερη σημασία ως στρατηγικός εταίρος για τις Ηνωμένε Πολιτείες και οι περιφερειακές εξελίξεις έδωσαν στην Αίγυπτο σημαντικό ρόλο. Δήλωσε ο ίδιος πριν επισημάνει μερικές από τις πολλές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, το μνημόνιο μεταξύ των δύο χωρών θα διευκολύνει τη διοικητική μέρημνα και τη συμμετοχή δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής ασκήσεως Bright Star 2021 μια πολυμερή άσκηση που θα συνεχίσει την παράδοση Ηνωμένων Πολιτειών και Αιγύπτου στην προώθηση της ετοιμότητας να ανταποκριθούν στις περιφερειακές απειλές, ενώ παράλληλα δημιουργείται ένα αμοιβαίο πλαίσιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας. Επίση, ενώ το Μνημόνιο Συνεργασία δεν υποχρεώνει καμία πλευρά να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη, δημιουργεί έναν μόνιμο μηχανισμό για να εξασφαλίσει ότι οι στρατιωτικέ δυνάμει των ΗΠΑ και τη Αιγύπτου μπορούν αποτελεσματικά να συνεργαστούν όταν απαιτηθεί. Ο πρέσβη των ΗΠΑ στην Αίγυπτο, Τζόναθαν Κόχεν, τόνισε για το θέμα αυτό. Η αμυντική συνεργασία με την Αίγυπτο είναι ο ακρογωνίος λίθος της στρατηγική μας εταιρικής σχέσης, η οποία καλύπτει την αντιτρομοκρατική δράση, την ασφάλεια των συνόρων και την αποκοινού κατάρτιση και σχεδιασμό για την αντιμετώπιση σύνθετων γεωπολιτικών προκλήσεων. Οι Ηνωμένε Πολιτείε επανέρχονται στην περιοχή τη Μεσογείου και μετά την Ελλάδα ανοίγουν φτερά και για την Αίγυπτο, την οποία γυροφέρνει η Ρωσία από πουλά όπλα στην χώρα. Στο επίκεντρο τη συνεργασία είναι η Τουρκία και το θερινό όνειρο τη γαλάζια πατρίδα που πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η σα είναι πολύ σημαντική για εμάς.